Αγαπητοί μου τηλεθεατές, ένα θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι κάτι για το οποίο λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα από όλους και όλες εσάς σχετικά με το θέμα της ασθένειας που σας απασχολεί. Πώς μπορείτε να απαλλαχτείτε από οποιαδήποτε μορφή και αν είναι αυτή η ασθένεια και την οποία αναφερόσαστε. Δηλαδή, η ασθένεια και η θεραπεία της μπορούν να επαναπροσδιοριστούν διαφορετικά, μπορούν να θεραπευτούν, μπορούν να ξαναγυρίσουν πάλι πίσω. Ήταν ερωτήματα που πήραμε πάρα πολλά από όλους και όλες εσάς σε μηνύματα και σήμερα θα μιλήσουμε για τον τίτλο το σημερινό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σας για το τι αποκαλύπτει η δική σας ασθένεια. Είναι κάτι για το οποίο θέλω να καθίσετε λιγάκι κοντά μας, να συντονιστείτε σήμερα με την εκπομπή μας, να μην κάνετε zapping σε κάποιο γειτονικό μας κανάλι γιατί έχει πάρα πολύ ζουμί και πάρα πολύ ουσία το σημερινό μας θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Όπως ξέρετε φίλες και φίλοι, η ζωή ουσιαστικά είναι πάρα πολύ όμορφη. Παράλληλα όμως επιφυλάσσει δυσκολίες και εμπόδια. Για να τα βγάλουμε πέρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Ο τρόπος αυτός προσαρμογής ονομάζεται σύμφωνα με έναν Γάλλο ομοιοπαθητικό ιατρό, τον βελονιστή Όλιβιερ Σουλιέ, ως αντίληψη. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αντίληψη? Ο γιατρός λοιπόν αυτός δίνει ένα απλό παράδειγμα και μας λέει πως αν η πιθανότητα ενός χωρισμού σας στεναχωρεί και σας πληγώνει, είναι πιθανόν να πείσετε τον εαυτό σας ότι δεν χρειάζεται να αποτελεί μέρος της ζωής σας και ότι πρέπει να κάνετε το παν για να τον αποφύγετε. Έτσι, γλιτώνετε τον πόνο σε εισαγωγικά, ενώ δεν μπαίνετε στην διαδικασία να νιώσετε το αίσθημα της εγκατάλειψης αλλά και της απώλειας της αγάπης. Οι άνθρωποι λοιπόν που ακολουθούν αυτή τη λογική φαίνεται ότι οχυρώνονται απέναντι σε καθημερινούς κινδύνους. Ουσιαστικά όμως φίλες και φίλοι, αυτός ο τρόπος ζωής λειτουργεί όπως ένας παραμορφωτικός φακός, δηλαδή δεν αφήνει το άτομο να δει την πραγματικότητα και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Αυτή δηλαδή η πηγή δυσλειτουργίας δημιουργεί το σύμπτωμα και στη συνέχεια την ασθένεια. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωτήρια δύναμη της αρρώστιας, γιατί η αρρώστια έχει μέσα της μία δύναμη σωτήρια. Η ίδια λοιπόν φίλες και φίλοι, η ανθρώπινη φύση προσπαθεί να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ζωής μας και να μας βοηθήσει να επιβιώσουμε αλλά και να προσαρμοστούμε. Την λύση αποτελούν, όσο παράδοξο και να σας ακούγεται, οι αδιαθεσίες αλλά και οι ασθένειες. Παίζουν ουσιαστικά το ρόλο μιας εσωτερικής συνείδησης που μας επαναφέρει στον εαυτό μας. Ο Καρλ Γιούγκ, αυτός ο κορυφαίος ο γιατρός, ο ψυχολόγος, ο εισηγητής της σχολής της αναλυτικής ψυχολογίας, συνοψίζει και λέει πως δεν θα θεραπευτείτε από τις ασθένειές σας. Αυτές όμως είναι που θα σας θεραπεύσουν. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ βαθιά σοφία μέσα μας που τίνει συνεχώς να μας επαναφέρει στο δρόμο μας. Αυτή η ίδια η σοφία αποτελεί το μυστήριο της ασθένειας. Παιδικές ασθένειες λοιπόν για ένα καλύτερο μέλλον, λέει ο Καρλ Γιούγκ. Ο γιατρός, ο ομοιοπαθητικός, ο Γάλλος, ο Όλιβιερ Σουλιέ διαχωρίζει τις ασθένειες σε κατηγορίες και ο ίδιος υποστηρίζει πως οι οξείες αλλά και οι ξαφνικές ασθένειες εκπροσωπούν την πρώτη γραμμή προσαρμογής, τον αρχικό δηλαδή τρόπο αντίδρασης του οργανισμού μας ώστε να μας επαναφέρει στην ισορροπία. Οι παιδικές ασθένειες όπως η λαρά, ο τίτιδες κλπ. Που ανήκουν σε αυτή τη μορφή κατηγορίας αποτελούν ένα εξαιρετικό μέσο φίλες και φίλοι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας διαστρεβλωμένης αντίληψης, λέει ο Σουλιέ, ο Γάλλος ομοιοπαθητικός ιατρός. Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας πυρετός επιταχύνει την φυσική αλλά και την ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Ένα παιδί δηλαδή που πέρασε την ερυθρά γίνεται αυτόματα πιο όριμο και αυτόνομο, ενώ η ανεμοβλογιά μπορεί και έχει αποδειχθεί πως εξαφανίζει τις συναισθηματικές ρήξεις. Αυτό σημαίνει φίλες και φίλοι πως ο οργανισμός κατανόησε τα μέσα προσαρμογής και έγινε πιο δυνατός, έγινε πιο ισχυρός. Άρα είναι σε θέση να δεχτεί την πραγματικότητα και να περάσει μέσα από τον πόνο που υπάρχει στη ζωή. Είναι γνωστό λοιπόν εδώ και πρέπει να το πούμε σε όλους σας ότι αυτές οι ασθένειες αποτρέπουν την εκδήλωση αλλεργιών, άσθματος αλλά και χρόνιων ασθενειών που είναι πιθανόν να εμφανιστούν κατά την ενήλικη ζωή. Και εδώ πέρα θα πρέπει να δώσουμε σε όλους και όλες εσάς μια συνέχεια σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, πως στο τέλος αυτής της πρώτης γραμμής προσαρμογής μερικές ασθένειες
εξελίσσονται σε χρόνιες, απόδειξη της ατελούς λύσης του αντίστοιχου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Κατά τη διάρκεια της ζωής ελέγχεται συνεχώς η ικανότητα προσαρμογής μας στην πραγματικότητα, μέχρι δηλαδή να φτάσει κανείς στο σημείο να νοσήσει από μία χρόνια ασθένεια, μεσολαβεί ένα πάρα πολύ μεγάλο σύμπαν, καταλήγει ο αντίστοιχος γιατρός. Οι ασθένειές μας αρρωσταίνουν ή μας θεραπεύουν, είναι κάτι το οποίο ο ίδιος διαρωτάται. Οι καταστάσεις λοιπόν, φίλες και φίλοι, της μη προσαρμογής εκπροσωπούν τη δεύτερη γραμμή άμυνας του οργανισμού και εδώ πέρα θα παρατηρήσετε όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε πως στην περίοδο της εφηβείας αλλά και της ενηλικίωσης ο ίδιος ο οργανισμός δημιουργεί μια σειρά ασθενειών μεταξύ ασθένειας και θεραπείας. Για να πούμε λιγάκι πιο ουσιαστικά πράγματα και πιο απλά, ο οργανισμός μεταφράζει μια εσωτερική δυσλειτουργία σε πάθηση που όμως δεν συνιστά τη μόνιμη εγκατάσταση μιας χρόνιας σοβαρής ασθένειας. Μερικά παραδείγματα θα δώσουμε τώρα εδώ πέρα για να καταλάβετε φίλες και φίλοι τι εννοώ. Π.χ. οι αλλεργίες. Τι συμβαίνει με την εμφάνισή τους? Είναι αποτέλεσμα μιας πολύ παλιάς σύγκρουσης που δεν έχει λυθεί. Αποτελούν αντιδράσεις άρνησης μπροστά σε καταστάσεις που δεν μπορεί κανείς να υποφέρει, ενώ ταυτόχρονα δεν τις συνειδητοποιεί. Το άτομο, εσείς δηλαδή που έχετε αυτή τη μορφή αλλεργίας, συνήθως διαγράφετε από τη μνήμη σας ορισμένα γεγονότα, σαν να μην τα ζήσατε ποτέ, και ο οργανισμός παρόλα αυτά, γνωρίζοντας ότι κάτι δεν πάει καλά, αντιδρά. Και αυτός είναι και ο σκοπός των αλλεργιών, να μας προστατεύει από μια κατάσταση που μας ενοχλεί, αλλά δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε ποια είναι. Πάμε να δούμε λιγάκι για τους σπασμούς. Τι συμβαίνει όταν εμφανίζονται σπασμοί? Οι σπασμοί λοιπόν όταν εμφανίζονται εκδηλώνουν ιδιαίτερα συχνά και εκδηλώνονται από ανθρώπους που υποφέρουν από έλλειψη αγάπης και οι άνθρωποι αυτοί εδώ αγνοούν σε συνειδητό επίπεδο αυτό το κομμάτι. Τους λείπει δηλαδή κάτι αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς είναι αυτό. Οι εξαρτήσεις τώρα κάθε μορφής, όπως είναι το τσιγάρο, το αλκοόλ, η σοκολάτα, η πολιτική και τα ναρκωτικά, βρίσκουν διέξοδο συνήθως σε ανθρώπους που βρίσκονται σε καταστάσεις μπροστά στις οποίες είναι ανίκανοι να πάρουν μια απόφαση. Π.χ. μια ερωτική επιλογή, μια απόφαση δέσμευση στο γάμο, μια συνειδητή απόφαση να κάνει κανείς παιδιά και ούτω καθεξής. Ενώ πάμε και λίγο πιο κάτω να μιλήσουμε για την κατάθλιψη που είναι η νόσος και η πάθηση της εποχής μας, όπως λένε πάρα πολλοί μεγάλοι επιστήμονες. Η κατάθλιψη, φίλες και φίλοι, εκφράζει μία ακραία προσπάθεια του οργανισμού μας να αναδιαμορφώσει την αντίληψή μας που έχουμε για τον κόσμο. Εμφανίζεται λοιπόν όταν ο οργανισμός μας δεν αντέχει άλλο, δεν θέλει πια να φτάσει προς το στόχο, τον οποίο κατά βάθος δεν πιστεύει, και γενικά πρόκειται ουσιαστικά για ένα καμπανάκι που κρούει και μας δίνει ο οργανισμός μας, ώστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσει αργότερα κάποια χρόνια ασθένεια. Πάμε να δούμε λοιπόν και τις αλλεργίες, ένα κομμάτι, τις αϊπνίες, συγγνώμη, αλλεργίες είπαμε νωρίτερα. Οι αϊπνίες τώρα που με ρωτάτε πάρα πολύ από όλους και όλες εσάς είναι ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, μια πληροφορία που μας δίνει το ασυνείδητο όταν βρισκόμαστε σε ασυμφωνία με τον εαυτό μας. Αυτό το ασυνείδητο λοιπόν είναι που μας μιλάει καθημερινά μέσω των ονείρων, και αυτά τα όνειρά μας, αν τα λάβουμε υπόψη μας, μπορούμε να κατευθυνθούμε και να επιλύσουμε προβλήματα ουσιαστικά. Λάβετε τα λοιπόν υπόψη σας, αποσαφηνίστε τα και ίσως βοηθηθείτε ουσιαστικά. Οι ημικρανίες τώρα, ένα άλλο κομμάτι για το οποίο έχω λάβει πολλά μηνύματα από όλους και όλες εσάς, πώς μπορούν να υποδηλώσουν την εξέλιξή σας στη θεραπεία. Οι ημικρανίες αποτελούν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα χαρακτηριστικό μη προσαρμογής. Τι σημαίνει αυτό? Η πίεση στον εαυτό μας που προέρχεται από εμάς τους ίδιους ή από άλλους δεν είναι πια υποφερτή. Ο οργανισμός μας έχει ανάγκη ρύθμισης και καταφεύγει σε αυτή τη μορφή αντίδρασης για να μας χτυπήσει το καμπανάκι και για να μας αφυπνίσει. Έτσι, αφού γκρασείτε πάρα πολύ καλά τον οργανισμό σας, γιατί ουσιαστικά ξέρει πάρα πολλά μηνύματα να σας μεταφέρει, ξέρει πάρα πολλά συμπτώματα να σας μεταφράσει, και φυσικά εσείς παίρνοντας ως ουσιαστική εκκίνηση τα συμπτώματα αυτά εδώ, μπορείτε να κάνετε δραματικές αλλαγές στη ζωή σας. Όταν η αφύπνιση αργεί, τι γίνεται τώρα, μου λέτε πάρα πολύ από όλους και όλες εσάς. Εδώ θα πω σε όλους σας, φίλες και φίλοι, πως αν οι αρρώστιες, τα καμπανάκια δηλαδή που λέμε, δεν πέτυχαν το σκοπό τους και δεν αφύπνισαν τον οργανισμό σας,
τότε τη σκυτάλη, να ξέρετε πως αντιπάρουν οι χρόνιες ασθένειες που είναι και οι πιο σοβαρές. Έτσι περνάμε από τις οξείες στις σοβαρές. Και εδώ τι θα δούμε. Θα δούμε πως επειδή δεν μπορέσαμε να ξεφορτωθούμε τον παραμορφωτικό φακό για τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, που χρησιμοποιούμε για να δούμε τη ζωή, τότε επέρχεται η χρόνια ασθένεια. Για ποιο λόγο όμως έρχεται η χρόνια ασθένεια και τι θέλει να μας πει. Θέλει να μας εκφράσει τη δυσκολία που δεν αντιμετωπίσαμε και πως μας το θυμίζει συνεχώς. Μας δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε αποκωδικοποιώντας τα συμπτώματά μας. Εδώ θα πούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, τι θέλουμε να πούμε. Π.χ. η αρτηριακή υπέρταση που υπάρχει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και πασχόντων. Είναι μια χρόνια ασθένεια, όπως ξέρουμε, την οποία θα μπορούσαν να παρουσιάσουν όσοι μεγάλωσαν σε μια οικογένεια που τα μέλη της δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, την αγάπη τους, την οποιαδήποτε μορφή εκτίμησης στο διπλανό τους άτομο. Τα άτομα αυτά πιστεύουν λοιπόν πως η μόνη λύση στη ζωή είναι να επιβάλλονται στους άλλους μέσω της δύναμης που έχουν. Αυτή είναι μία παραμορφωτική άποψη, όπως λένε οι γιατροί, την οποία ο οργανισμός προσπαθεί να ανατρέψει, προσπαθεί να τη βγάλει από τη μέση, να το πούμε σε εισαγωγικά, φέρνοντας το άτομο αντιμέτωπο με την συγκεκριμένη ασθένεια. Η ψωρίαση τώρα, που είναι και αυτή μια χρόνια πάθηση, θα πω σε όλους και όλες εσάς που με ρωτάτε πως μπορεί να είναι η εκδήλωση της επιθυμίας αλλά και του ταυτόχρονου φόβου του ανθρώπου για το χωρισμό, της επιθυμίας που έχει ο κάθε ένας από εσάς που έχει ψωρίαση για αυτονομία, αλλά και το φόβο που υπάρχει μέσα σε κάθε έναν από εσάς να ξεχαστεί κανείς από τους αγαπημένους του ανθρώπους. Πόσο δηλαδή ανάγκη έχει ο ένας από τον άλλον, θα μου πείτε. Στη σκλήρυση κατά πλάκας τώρα, που είναι μια πάθηση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και δύστροπη, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν μία ή περισσότερες παραμορφωτικές αντιλήψεις, αλλά ένα σύνολο απόψεων. Κάθε άτομο έχει δημιουργήσει από την παιδική αλλά και από την εφηβική του ηλικία ένα δικό του σύστημα αντιλήψεων που συνιστά την προσωπική του οπτική για τον κόσμο. Όσοι όμως πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια, αρνήθηκαν ολοκληρωτικά τη δική τους οπτική, δηλαδή τις προσωπικές τους πεπιθήσεις, και υιοθέτησαν, φίλες και φίλοι, ακούστε το, τις αντιλήψεις άλλων, της οικογένειάς τους, των φίλων τους, με μοναδικό σκοπό για να προσελκύσουν την αγάπη από αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο μάταιο και πόσο άσχημο πράγμα τελικά είναι αυτό εδώ, όταν χάνουμε την προσωπική μας ταυτότητα. Είναι πράγματα για τα οποία, φίλες και φίλοι, σήμερα έκανα μια αναφορά και είπα σε όλους και όλες εσάς για να καταλάβετε κάποια πράγματα σχετικά με το τι αποκαλύπτει η δική σας ασθένεια σε όλους και όλες εσάς. Και εδώ, εν κατακλείδη, μιας και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας, θέλω να πω σε όλους και όλες εσάς πως δεν υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν άρρωστοι, πως δεν υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν ασθενείς. Και τι σημαίνει ασθενείς? Αλφα στερητικό και σθένος. Ο άνθρωπος που δεν έχει σθένος, που δεν έχει δυναμική, που δεν έχει εσωτερική δύναμη. Με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτος, να νοσήσει από οτιδήποτε περιφέρεται γύρω του. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που θέλω να περάσω, φίλες και φίλοι, σε όλους σας. Πως αν θελήσετε να είστε υγιείς, θα είστε. Και αν θέλετε να είστε γεμάτοι από ασθένειες, ουσιαστικά και θα είστε. Η επιλογή είναι καθαρά δική σας και δεν πρόκειται να σας την στερήσει κανείς. Απλά εσείς είστε η δημιουργή του πεπρωμένου σας, αλλά και της υγείας σας. Επιλέξτε σε ποια κατηγορία θέλετε να είστε. Και σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα που μας στέλνετε. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Για μια ακόμα φορά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή με ένα άλλο πολύ πιο επίκαιρο θέμα, με θέματα τα οποία πάντα εσείς επιλέγετε να αναλύσουμε και να